Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είσαστε, καλημέρα ομορφιές μου. Ούτε εγώ περίμενα ότι θα υπάρχει αυτό το γρήγορο το comeback again στο YouTube, όμως ένα τσακ και δεν είναι καθόλου δύσκολο να αλλάξει όλη την ψυχολογία μου και όλη τη διάθεση. Έκανα το λάθος και με πήρε από κάτω και γενικά την Παρασκευή βγήκα με ένα καταθλιπτικό βίντεο, θα έλεγα, αγανάκτησα, με πήρε από κάτω γενικά, οπότε το σκέφτηκα το Σάββατο, χθες καθόμουν και έβλεπα βιντεάκια, πήρα τα πάνω, μου λέω, όχι, θα το κάνεις και εσύ, γιατί να μην το κάνεις, οπότε θα σας πάρω μαζί μου σήμερα σε αυτό εδώ πέρα το vlog. Καλά, σπίτι θα είμαστε, έτσι, αλλά θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Πάω να πληθώ, να νιώσω τη μούρη μου και γενικά να ανανεωθώ και μέσα μου, οπότε θα περάσουμε πάρα πολύ. Θα έχουμε μαγειρική, θα έχουμε κουβεντούλα, θα έχουμε στολισμό του δέντρου σήμερα, όλα. Christmas is here. Merry, merry, merry Christmas. Τώρα μάλιστα, τώρα βασικά απλήθηκα, έκανα και την πρωινή μου τη ρουτίνα. Λάμπης, λάμπη μου, λάμπης ένα πράγμα. Πάρα πολύ ωραία και είμαι εδώ πέρα στην κουζίνα και θέλω να σου δείξω λίγο τι επικρατεί. Εγώ σηκώθηκα, καλημέρα Τζον, ουχ, το σκότωσε το παιδί. Δεν βλέπω, σιγά. Καλημέρα. Σηκώθηκα που λέτε και θέλω να φτιάξω τώρα εγώ ένα καφέ. Όμως την Κυριακή, επειδή ο άντρας μου γενικά είναι εδώ, δεν δουλεύει την Κυριακή, φτιάχνει πρωινό. Εγώ όμως μέσα μου θέλω να φτιάξω κι εγώ κάτι, αλλά θέλω να είναι λίγο πιο υγιεινό από αυτά που θα σας δείξω. Τι επικρατεί πάνω στην κουζίνα, πάμε λίγο να σας δείξω. Λοιπόν, έχει ψήσει σπανακόπιτα και έχει ψήσει και μπουγάτσα. Και όπως βλέπεις, τα κομμάτια δεν είναι και λιγούλια, έτσι, είναι μπαμπέσικα. Καταλαβαίνεις, έχουν κόψει και εδώ πέρα. Εγώ όμως τώρα, ξέρεις κάτι, δεν το περίμενα όλο αυτό. Εγώ ήρθα για να φτιάξω Κέικ. μπανανο-νοστιμιά. Θα το έλεγα και μπανανοκέικ, George, but... δεν ξέρω, έχει και κομματάκια σοκολάτας μέσα, έχει γάλα, έχει αυγό. Λοιπόν, κάτσε λίγο να το φτιάξω αυτό το χάος γενικά. Να φτιάξω και αυτό το χάος από εδώ. Και πάμε να αρχίσουμε να σας δείχνω τι θέλω εγώ να σας φτιάξω. Γεια σας, Σιγκέρ. Καλά, έχει περάσει παιδιά μία ώρα από τότε που τα ξαναείπαμε. Η ώρα ήταν 11.30 και έχει πάει 12.30. Και θα μου πει, καλά ρε, μία ώρα έκανε εσύ τώρα όταν έχει χειροχή. Τη σιγά τα ουάνα πούμε. Όχι, απλά με έπιασε πάγλα εδώ πέρα μέσα. Εν τω μεταξύ, μα πήρε και η πεθερά μου γιατί είχε κάποιε δουλίτσε, οπότε πετάχτηκαν τα γόρια. Οπότε, βουαλά, τα έφτιαξα όλα, λάμπουνε. Εγώ γενικά είμαι τη φιλοσοφία ότι πρέπει να λάμπουνε τα πάντα για να αρχίσω κάποια καινούργια εργασία. Σε αυτό το μπολάκι έχω βγάλει να ξεπαγώσουν τα κρέατα τη πρινσέ, γιατί εμείς βράζουμε γενικά στο σκυλί. Τουλάχιστον ξέρω εγώ τι μαγειρεύω και τι του δίνω. Εντάξει, μη φανταστείς τώρα, το παιχνίδι του Γιώργου το πήρε μόνη της. Λιχόδα, παιδί μου. Λοιπόν, και το δεύτερο, έχω βγάλει κιμά, το οποίο θα το βάλω τώρα στο ψυγείο, στη συντήρηση. Γιατί τώρα εγώ θέλω να κάνω το πρωινό το τσόκο κάτι, που σας έλεγα με την μπανανούλα και. Σκέφτομαι να φτιάξω μακαρόνια με κιμά. Κυριακή σήμερα, α, γενικά, σε αυτό το βίντεο θα δεις πάρα πολύ φαΐ. Κυριακή είναι, Τζέι είναι, θα τη φάμε και την, πώς να σου πω, θα κάνουμε και την ατασταλία μας και θα μου πεις, καλά ρε παιδάκι μου, σε έπιασε τώρα η τέτοια να φτιάξεις healthy breakfast. Όχι, επειδή μετά θα γίνει του γλεντιού. Αλλά σκέφτηκα ότι επειδή θα κάνω τα ατομικά κυκάκια στις φόρμες τις οποίες έχω, τις σιλικονούχους, οι οποίες με βολεύουν πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν κάθε μέρα να τρώμε κάτι breakfast, κάτι υγιεινό τέλος πάντων. Έκανα και τον καφέ μου, εννοείται πάντα σε χριστουγεννιάτικο mood. Η ώρα κορίτσια είναι 1:55 και εγώ τώρα κάνω καφέ. Γιούρια, λοιπόν, θα συνεχίσουμε με τη συνταγή με τα κεκάκια τα φθινοπωρινά. Θέλω να σας πω σε αυτό το σημείο ότι η συνταγή είναι από την Κατερίνα Βυσσέρη. Λοιπόν, η Κατερίνα βασικά όπως γνωρίζετε ήταν στο GNTM. Αχ φίλε τώρα θα το κάνει αυτό στο τέτοιο. Εμένα με ενοχλεί αυτό που κάνει τώρα. Κορίτσια, μάλλον με άκουσε κορίτσια και τέλος ο θόρυβος. Πάλι καλά γιατί δεν γίνεται. Εμένα με ενοχλεί αυτό το πράγμα. Λοιπόν, η Κατερίνα ήταν στη σειρά, να το πω και έτσι, με την Αμανατίδου. Οπότε γενικά μ' αρέσει πάρα πολύ γενικά αυτή η κοπέλα. Μ' αρέσει το ήθος της, μ' αρέσει η περιφορά της. Είναι πάρα πολύ γλυκά κοπέλα. Οπότε όπως καταλαβαίνετε εγώ την
ακολουθώ. Και επειδή κάνει πάρα πολύ ωραίες συνταγές, είπα λοιπόν και εγώ να κάνουμε αυτή τη συνταγούλα. Οπότε έχω εδώ πέρα μπροστά τη συνταγή και αρχίζουμε. Είναι πάρα πολύ εύκολη. Αυτή η συνταγή που μας δίνει είναι για ένα άτομο, γιατί το κάνει για breakfast. Εγώ όμως, επειδή είμαστε πολλοί εδώ πέρα, και γιατί όχι, καλό είναι να δίνουμε υγιεινά πράγματα στα παιδιά μας, μας λέει μία μπανάνα. Εγώ θα βάλω τρεις όρμες μπανάνες, επειδή είμαι και πολύ extra large. Λοιπόν, θα τη βάλω εδώ. Έχω βάλει εδώ πέρα τις μπανανίτσες μου σε αυτό το σημείο, ή μπορώ να τις λιώσω με ένα πιρούνι, αλλά έχω βγάλει ήδη εδώ πέρα το μιξεράκι διαχειρός. Οπότε πάμε, η συνταγή λέει ένα αυγό, αλλά εγώ, επειδή κάνω πάντα τη διπλή ποσότητα, βάζω δύο αυγουλάκια. Στη συνέχεια θα βάλω ένα αλεύρι. Εδώ πέρα μας λέει για αλεύρι καρύδας. Εγώ τώρα αλεύρι καρύδας δεν έχω, ή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα οποιοδήποτε αλεύρι. Λέει στα 20 γραμμάρια, εγώ θα βάλω 40, όχι πολύ δηλαδή. Αλλά τώρα το βάζω και με το μάτι. Ωραία. Καλώς την ατινόμορφη, καλώς την, καλώς την ατινόμορφη. Στη συνέχεια έχει το baking powder, το baking το καλό, το οποίο δεν ανοίγει. Λοιπόν, τώρα ή θα γίνει καμία βλακεία. Α, πάλι καλά. Λοιπόν, έλα. Θα βάλουμε λίγο baking powder για να φουσκώσει, να του δώσει μια όθηση. Εντάξει, πιστεύω ότι το παράκανε. Τώρα πάμε στο γλυκαντικό. Μπορείτε να βάλετε μέλι, στέβια, γλυκτόζι, γλυκόζι ή ό,τι άλλο γλυκαντικό. Εγώ θα βάλω φρουκτόζι. Ωραία. Το πρώτο τελευταίο μου βήμα θα βάλω γαλατάκι. Εδώ πέρα μπορούμε να βάλουμε όποιο γάλα θέλουμε, είτε είναι αμυγδάλου, είτε είναι καρύδας, ό,τι θέλουμε. Μας λέει 3 κουταλίτσες, εμείς θα βάλουμε 6. Οπότε ουσιαστικά εγώ μάνι βάζω τη μεγάλη την κουτάλα. Θες να βάλω λίγο ακόμα? Άντε, έβαλα λίγο ακόμα. Φτάνει. Προαιρετικά. Μας λέει το Κατερινάκι ότι βάζει σοκολάτα. Εννοείται ότι έχω τρίψει σοκολάτα, την έχω έτοιμη. Και παίρνουμε το μιξεράκι μας, το οποίο, ναι, πρέπει να βάλω και αυτά, μισό λεπτό. Οπότε τοποθετούμε τα εργαλεία μας για το, σιγά, το μίξερ. Αυτό το βάλω αυτό, τώρα γιατί δεν μπαίνει αυτό? Πήρα λάθος. Αυτό είναι για το ανακατεψιά, πήρα λάθος, είναι από άλλο μίξερ, μισό. Και αφού βρήκαμε τα ελαττήρια, ευελπιστώ δηλαδή, γιατί δεν ξέρω, εδώ πέρα ήταν λίγο κάπως διαφορετικό το ένα με το άλλο. Δεν ήταν τελικά διαφορετικό, ήταν για αυτό το μίξερ, αλλά δεν ξέρω τώρα. Πάμε, ανακατεύουμε! Α, και μόλις έφυγε, παιδιά. Τι φάση ρε φίλε. Απόπειρα νούμερο 2, εγώ το ξανάβαλα, πάμε να δούμε. Λοιπόν, κάτσε λίγο να το κάνουμε στον αέρα. Α, εντάξει, μια χαρά, πάμε. Κάτσε δε, μάνα μου, κάτσε. Α, εντάξει. Έλα, θέλει, εντάξει. Λέω τώρα θα πάει μπανάνα παντού όμως. Ρε, μπας και να βάλω λίγο πιρουνάκι στην αρχή, γιατί δεν το βλέπω καλά. Και αφού τελικά έφτιαξα αυτό το, πώς να το χαρακτηρίσω, αυτό το ηρωικό μείγμα. Έτσι, λοιπόν, δες το... Α! Καλά, παιδιά, εντάξει. Αν δεν θέλει, ρε παιδί μου, το σύμπαν να φτιάξεις κέικ, τέλος πάντων, πήρα μια έτσι βαθιερή κουταλίτσα που βάζουμε τις σούπες και τα όσπρια μας, και τώρα θα γεμίσω τις σιλικονού φορμίτσες, οι οποίες έχω λαδώσει και με λαδάκι. Ωραία. Δεν θα το βάλω μέχρι απάνω, γιατί και αυτό θα φουσκώσει λογικά. Όπου αυτό παράπεσε. Το
φτιάχνουμε κιόλας εδώ γύρω-γύρω για να μην εξέχει και μετά ξεραθεί αυτό. Θα το δοκίμαζα, αλλά έχει ομοαυγό. Οπότε δεν το διακινδυνεύω. Τέλειωσαν και οι δύο μου φορμίτσες. Εν τω μεταξύ, μόλις συνειδητοποίησα ότι αυτή την φόρμα δεν την έλαδωσα. Καλό, ε. Λοιπόν, ναι. Εντάξει, τέλος πάντων, θα βγουν, πιστεύω, γιατί είναι σιλικονίσως. Έτοιμα για φούρνο. Τι εμπειρία ήταν αυτή. Δηλαδή, πρώτη φορά έπιανα το μίξερ, αλλά Παναγία μου. Τέλος πάντων, έβαλα στο φούρνο τα κεκάκια στους 180 για 25 λεπτά μόνο. Μέχρι να ψηθούν τα κεκάκια, καλά. Πάλι καλά που την Κυριακή τρώμε λίγο στις 3.30-4, δηλαδή δεν αγχώνομαι τόσο πολύ για την ώρα όσον αφορά την καθημερινή μας τη ζωή, την καθημερινότητά μας, στο εβδομαδιαίο το πρόγραμμα, οπότε τώρα θα βάλω τον κοιμά μου και θα βράσω τα μακαρονάκια μου. Και ενώ μαγειρεύω, έχει στηθεί από το πρωί το δέντρο, περιμένει να το στολίσουμε. Επικρατεί εδώ πέρα ένας πανικός με τα στολίδια, αλλά θα γίνουν όλα σιγά σιγά. Πάω όμως στα τηγάνια, γιατί με βλέπω να παίρνουν φωτιά έτσι για πλάκα. Έχω βάλει τα μακαρονάκια μου στην κατσαρόλα και βράζουν και έχω τοποθετήσει σε ένα άλλο κάτσε καλά και εσύ. Λοιπόν, και έχω βάλει σε άλλη κατσαρολίτσα, σε ένα τηγάνι βαθύ, ουσιαστικά τον κοιμά μου. Εγώ ουσιαστικά δεν βάζω πρώτα τα κρεμμύδια, τα σκόρδα και αυτά. Περιμένω να αλλάξει λίγο ο κοιμάς και μετά το χρώμα του κοιμά. Και μετά να βάλω τις πιπεριές μου, τα καροτάκια μου, το κρεμμύδι. Και δεν θέλω να είναι και συμπυκνωμένος, δηλαδή κοιτάω να τον κόβω κάθε φορά. Οπότε ναι, τώρα νομίζω, αφού άλλαξε και χρώμα, είναι έτοιμος για να βάλω το κρεμμυδάκι, το καροτάκι και αυτά. Λοιπόν, εγώ είμαι σε αυτή τη φάση. Αρχικά έχω τελειώσει τη μακαρονάδα με το κοιμά και έχω βγάλει και τα κικάκια, τα φθινοπορεινά κικάκια. Εννοείται ότι τσίμπησα. Παιδιά, είναι τόσο αφράτο. Δεν ξέρω αν το βλέπετε και χύνουν λιώσει και έχουν λιώσει και τα κομμάτια σοκολάτας. Παιδιά, είναι θεϊκό. Λοιπόν, όντως δεν είχα λαδώσει τη μία φορμούλα. Αυτή που την είχα λαδώσει, κοίτα τι ωραία που βγήκε. Κοίτα να δεις όμως την αλάδο τη φορμούλα. Έκατσε όλη στον πάτο. Εννοείται ότι δεν το αφήσαμε πάνω στη φόρμα, το τιμήσαμε δέοντος. Οπότε, σαν πρώτη φάση, το μεσημεριανό, αλλά και πρωινό, αλλά και για τον απογευματινό σου καφέ, τα όλα έτοιμα φλενάδα. Πανεύκολη, θα την ανεβάσω και στο Instagram τη συνταγή. Φυσικά μπορείς να με ρωτήσεις για ό,τι θες. Την είδες και εδώ πέρα live πως την έχω κάνει. Σε περιμένω να τη φτιάξεις και εσύ και να μου στείλεις και τις φωτογραφίες. Παιδιά, φτιάξτε το, είναι θεϊκό. Όπως βλέπεις, έκανα ντεκόρ με τα φθινοπορεινά αυτά και κάκια. Σας ετοιμάζω ουσιαστικά την φωτογραφία η οποία θα έχει ανέβει ήδη στο Instagram. Αχ, παιδιά, εντάξει, είναι, τώρα έχω μπει για τα καλά στο Christmas mood και σήμερα κιόλας που θα στολίσουμε και το δεντράκι μας. Αχ, τι καλά, πάμε να φάμε όμως, γιατί μας έχει πάει η Λόρδα και η ώρα είναι ήδη 3.30. Καλησπέρα σας again, η ώρα έχει πάει 5:20. Καλά φάγαμε, καλά ξεκουραστήκαμε και τώρα πρέπει να αρχίσω να στολίζω το δέντρο για το δέντρο σου. Το δέντρο για εφέτος. Λοιπόν, σαν πρώτη φάση έχω στολίσει το τραπεζάκι του σαλονιού μου που θα σας το δείξω τώρα. Φέτος μου φαίνεται ότι ό,τι πιο λίγο και πιο λιτό, τόσο καλύτερα. Σας είχα πει ότι και την άλλη φορά στο Instagram που με ακολουθείτε και είμαι στη φάση που θέλω να αλλάξω τα πάντα, από χρώματα, από διακόσμηση, τα πάντα, με έχει πιάσει μια φάση μινιμαλισμού. Okay, σε αυτό το κομμάτι, έτσι, γιατί στα άλλα ακόμα είμαστε extra large. Λοιπόν, θέλω να σας δείξω τώρα όπως έχω στολίσει το τραπεζάκι μου και πάμε στο δέντρο. Αρχικά να σας πω ότι έχω βάλει το τραπεζομάντιλο αυτό, το οποίο είναι full mood χριστουγεννιάτικο concept. Έχω βάλει εδώ πέρα τη χρυσή την πιατελίτσα μου με τα αγγελάκια και ένα στεφάνι το οποίο είναι υπερπαραγωγή. Και αυτά εδώ πέρα τα δύο, Ιωσήφ και Παναγίτσα και Χριστούλης. Είχα κι άλλα, είχα και Καμίλης και τέτοια. Αλλά να σας πω την αλήθεια, με αυτό που έγινε με την Princess που έφαγε τον Γιώργο το μικρούλι το παιχνιδάκι, παιδιά, φοβάμαι πάρα πολύ. Και αυτό που έβαλα, πολύ του είναι. Θα συνεχίσω σε αυτήν εδώ πέρα την πιατελίτσα τη χριστουγεννιάτικη. Απλή, έβαλα και αυτό εδώ πέρα το δοχείο, το βάζω, πέστο, με διάφορα άλατα είναι αυτά. Έχω βάλει και ένα δωράκι, το οποίο μετά μεθαύριο μπορεί να βάλω και ένα κεράκι, γιατί μου αρέσουν πολύ τον τελευταίο καιρό να ανάβω κεράκια. Και έχω βάλει και αυτό εδώ πέρα το, πώς να σου το πω, το πύλινο το δεντράκι και τα κυροπήγια. Έχω πάρα πολύ δουλειά ακόμα. Πάμε για το δέντρο.
Και είμαι σε αυτό το στάδιο που θέλω να σας πω ότι αρχικά όταν στείνω το δέντρο, ο πρώτος μου σκοπός είναι να μην φαίνεται κενά. Άρα τι κάνω? Ανοίγω τα φύλλα του, δείχνει και έτσι πιο πυκνό. Το είδα κιόλας σε ένα tutorial και μου άρεσε πάρα πολύ. Το δεύτερο είναι να βάζω όπως και δίποτε πρώτα τα φωτάκια και μετά όλα τα στολίδια, γιατί έτσι με βοηθάει να δω πού πρέπει να βάλω φωτάκια, πού δεν έχω, πόσες γραμμές θα χρησιμοποιήσω. Και δεν είναι μόνο ότι τα βάζω συμμετρικά, αλλά κοιτάω να τα βάζω και στο βάθος, ώστε να φαίνεται ακόμα πιο φωτεινό. Του βραδινού. Γιώργο, τι θα φτιάξεις? Γύρο. Γύρο. Είναι, το βάλαμε στην κατάψυξη αυτό το γύρο, έτσι. Το πήραμε έτοιμο. Είναι έτοιμο στα μαχαισμένα. Δεν σηκώνεται, λογικό. Λοιπόν, και θα το ψήσουμε και θα φτιάξουμε και πιτούλες. Και τι θα βάλεις μέσα? Τι θα βάλεις μέσα? Ό,τι θέλω. Ωραίος. Τελικά το ανέλαβε το έργο αυτό ο άντρας μου. Εν τω μεταξύ θέλω να φτιάξω και τα νύχια μου, όπως βλέπετε το έχω χτυπήσει εδώ πέρα, γι' αυτό και αναγκάστηκα και έβγαλα τα τεχνητά, γιατί ξέρετε τώρα να φεύγει το ένα δεν είναι και ότι καλύτερο, δεν μου αρέσει καθόλου, οπότε θα πρέπει να τα φτιάξω, αλλά περιμένω λίγο να καλμάρει αυτό όπως βλέπετε, το χτύπησα, στην αρχή ήταν μαύρο και τώρα πάει για κίτρινο, δεν είναι μύκητας. Αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αν τώρα βάλω την βάση και το πολυμερίσιο θα καώ. Αισθάνομαι όταν μαγειρεύω και έρχομαι πολύ κοντά στην εστία, τσούζι και τσουρουφλάει. Οπότε θα περιμένω, οπότε τις επόμενες μέρες... Όπα, τι έπαθες? Οπότε τις επόμενες μέρες θα τα φτιάξω και τα νύχια μου, γιατί είναι τραγική κατάσταση έτσι. Εσύ εδώ τι περιμένεις? Τι περιμένεις, κουκλή μου? Ωγου του ζουζούνι μου, μωρέ, που είναι καλά και το χαίρομαι τώρα. Ωγου του παιδί μου, το παιδί. Που δίνεις και το χεράκι σου? Παιδί μου σου, παιδί μου σου, ομορφούλα μου. Τι περιμένεις, γύρω? Γύρω περιμένει, μου τσουναυτή, ουχουχουχουχουχ. Christmas, Christmas.